Δεν θα πρέπει ο σύνδεσμος, η στέγη, να δεχθεί να πάει σε αυτό που θα του υποδείξει ο Μητροπολίτης, σε οποιοδήποτε κτίριο. Συγκροτήθηκε Επιτροπή Αγώνα ώστε η στέγη φυλών γραμμάτων και τεχνών να παραμείνει στον χώρο της στο κτίριο της Ιεράς Μητρόπολης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου. Αυτό αποφασίστηκε το απόγευμα της Τετάρτης μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή Αγώνα θα βρεθεί την Παρασκευή στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας, εκεί όπου θα είναι και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου Στέφανος, επειδή θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα. Συγκροτηθήκαμε αυθόρμητα και μάθαμε τα καθέκαστα από μια ανάρτηση της Λίνας της Λεμονίδου για κάτι που είχε αρχίσει από το καλοκαίρι, έτσι, που είχε γίνει κρυφά πίσω από τις πλάτες των μελών, όχι μόνο το μελών των εγγεγραμμένων, αλλά και πίσω και από τις πλάτες, θα έλεγα, και όλες τις καβάλες των παλιών μελών, δεδομένου ότι δεν ήταν ένα θέμα ρουτίνας, ένα θέμα πάρα πολύ σοβαρό, το να ξεριζωθεί η στέγη από τη φυσική της, την ιστορική της έδρα, ας πούμε. Υπάρχουν ευθύνες, τώρα δεν είναι ανάγκη να σε αυτή την συγκέντρωση να αναφερθούμε σε ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες, πάντως, και δυστυχώς, ουσιαστικά, δηλαδή, πάει να παραδοθεί η στέγη στη Μητρόπολη και ένα ζωντανό κύτταρο, ας πούμε, μια μήτρα πολιτισμού να μετατραπεί σε ένα μαυσολείο, ένα μουσείο ψυχρό. Τώρα, βέβαια, δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι που κυρίως αιρετοί σε όλα τα επίπεδα, που οι περισσότεροι, γιατί υπήρξαν και λαμπρές εξαιρέσεις, μερικοί από τους οποίους είναι και εδώ σήμερα και στηρίζουν την προσπάθεια, οι αιρετοί, λοιπόν, ποιούν την ίσα μέχρι σήμερα. Δεν παίρνουν καμιά θέση, και εκείνο που εμένα προσωπικά με ενοχλεί είναι ότι δεν παίρνουν θέση, ας πούμε, έστω υπέρ της Μητρόπολης. Κάνουν την παλαβή. Εντάξει, δεν συμφωνείτε, ας πούμε, με εμάς. Γιατί δεν έχετε το κουράγιο, δεν έχετε, ας πούμε, να μην πω τι δεν έχετε, για να βγείτε να πείτε αυτά που πιστεύετε. Αυτό είναι το χειρότερο. Αυτό είναι το χειρότερο. Επίσης, από τη διοίκηση τη σημερινή, η οποία έχει δημιουργήσει τώρα μια πλειοψηφία, είναι ο πρόεδρος δηλαδή, και έχει δημιουργηθεί μια πλειοψηφία, η οποία άλλες φορές είναι πλειοψηφία, άλλες φορές είναι μειοψηφία. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που, βλέποντας όλο αυτό το κίνημα, ουσιαστικά, το αυθόρμητο, ευαισθητοποιήθηκαν μέσα από το Συμβούλιο, ευαισθητοποιήθηκαν, είδαν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα σκέφτηκαν ίσως στην αρχή, και συντάχθηκαν με όλους μας, με όλους εμάς. Ωστόσο, είναι και κάποιοι άλλοι που επιμένουν να... δεν ξέρω, τα βρήκαν με τον Μητροπολίτη, δεν θεωρούν ότι είναι σοβαρό θέμα, και φοβάμαι, θα πω, ότι θα καταντήσει, δηλαδή, αν τελικά υλοποιηθεί αυτό, θα καταντήσει ένα παραμάγαζο της Μητρόπολης η στέγη, ο σύνδεσμος, δεδομένου ότι θέλει να έχει τον απόλυτο έλεγχο ο Μητροπολίτης.